φανταστείτε ότι ο μέσος όρος ηλικίας που ξεκινάει ένα παιδί τη χρήση, τον παράνομο, τη χρήση ουσιών, είναι πλέον στα 14,5. 14,5. Ναι, δηλαδή μιλάμε για Δευτέρα γυμνασίου. Μόνο σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αποκάλυψε στη διάρκεια της εκπομπής Ωρα Αιχμής οι εργαζόμενοι στη μονάδα εφήβων του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη Αργυρό Παπαδάκη. Η κυρία Παπαδάκη αποκάλυψε τη φρίκη των ναρκωτικών στην εφηβεία με κριτικόπουλα να κάνουν χρήση κοκαίνης και ηρωίνης ακόμα και από τα ηλικιακά χρόνια. Η κύρια ουσία κατάχρησης στα παράνομα εξακολουθεί να είναι με ένα μεγάλο ποσοστό η κάναβη. Δηλαδή η κάναβη, σωστά. Σκεφτείτε όμως ότι φέτος πάλι, τον τελευταίο καιρό, έχει ανέβει η χρήση της κοκαίνης από εκεί που ήταν γύρω στο 1,6, έχει ανέβει στο 10%. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα περισσότερα αιτήματα που έχουμε στη μονάδα είναι για παιδιά που είναι, το πιο μικρό είναι στα 15 με την κοκαίνη. Με βάση τα στοιχεία από τη μονάδα εφήβων, τα κριτικόπουλα γνωρίζουν τις ουσίες κατά μέσο όρο στην ηλικία των 14,5 ετών. Κάναβη στα 13 έτη, κοκαίνη και ηρωίνη στα 15 έτη. Έφηβοι στη μονάδα εφήβων από 13 έως 21 ετών ζητούν βοήθεια. 8 σχολεία μέσα σε 3 μήνες ζήτησαν βοήθεια από τη μονάδα εφήβων. Η αύξηση με βάση τα στοιχεία είναι 10%, ενώ 85 έφηβοι μαζί με τις οικογένειές τους ζητούν βοήθεια από τη μονάδα εφήβων. Ένα άλλο που είναι σε εμάς αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά έχουν ανοίξει τα σχολεία πόσους τώρα μήνες. Είναι από Σεπτέμβριο, 3 μήνες. 3 μήνες. Ωραία, φανταστείτε ότι έχουμε. Πρώτη φορά τόσα αιτήματα για να παρέμβουμε σε σχολεία. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Στους 3 πρώτους μήνες μας λένε στα σχολεία του Ηρακλείου ελάτε να παρέμβετε γιατί γίνεται χρήση. Παλαιότερα ας πούμε μας λέγανε ελάτε να κάνετε μια ενημέρωση και στα παιδιά. Τώρα υπάρχουν, νομίζω ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 8 ή 10 σχολεία. Θέλω να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ήρθε η κυρία Παπαδάκη πέρυσι και έκανε ενημέρωση. Πραγματικά, οι καθηγητές εκεί, τι να σας πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Παιδιά 15 και 16 χρονών και δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε καλά. Συγκεκριμένα ένα παιδί πήρε τους πυροσβεστήρες από το σχολείο και τους έσκασε στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν γινόταν καλά, δηλαδή το σχολείο δεν μπορούσαμε να το μαζέψουμε. Είδα πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό ανησυχώ πάρα πολύ. Έχουμε χωρίσει την καθημερινότητα σε κουτάκια, σε καθήκοντα, σε υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα δεν τα αγγίζουμε και πέφτουμε πάλι στο αφού. Αυτή τη θέση ήτας που έλεγα νωρίτερα. Αφού δεν, τότε άστο. Αυτό μου σημαίνει ότι έχουμε μία ηθική αποδυνάμωση. Δυστυχώς τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος με την εργαζόμενη στη μονάδα εφήβων Αργυρό Παπαδάκη να εκφράζει την ανησυχία της για τη νέα ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ουσιαστικά αφήνει ακάλυπτη τη μελλοντική λειτουργία της μονάδας εφήβων του ΚΕΘΕΑ, μια μονάδα που επιτέλει ένα σπουδαίο έργο όσον αφορά τις εξαρτήσεις στους ανηλίκους. Τώρα περιγράψαμε πόσες ανάγκες υπάρχουν στους εφήβους, στα σχολεία, σε έναν πολύ μεγάλο νομό όπως το Ηράκλειο. Και να σας πω ότι αυτές τις ανάγκες εξυπηρετούν 5 άνθρωποι. Έρχεται λοιπόν, είναι κάποιος εκεί που έρχεται και μου λέει: Μανώλη, χθες δεν άντεξα και παράγγειλα ναρκωτικά να πιω. Mm-hmm. Τα παράγγειλε, ήρθα με delivery. Μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις, ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών. Και αυτή τη στιγμή όλοι παίρνουμε θέση. Πού βρισκόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή ποια θέση παίρνουμε.